Στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν μπορεί κανείς να καταλογίσει ευθύνες στη διακυβέρνηση της χώρας, διότι δεν έχει κυβερνήσει. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο σας καταλογίζουν είναι ότι είστε σε μία μόνιμη άρνηση. Και με τον τρόπο αυτό δεν βοηθάτε. Άρνηση εννοείται το να δεν στηρίζουμε τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται χρόνια τώρα από όλες τις κυβερνήσεις. Και γι' αυτό είμαστε περήφανοι και γι' αυτό ο κόσμος μας εμπιστεύεται και ανανεώνει την εμπιστοσύνη του σε εμάς και την αυξάνει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, αν αυτό το θεωρήσουμε ένα δείγμα. Κοίταγα το βίντεο που δείξατε πριν με αποσπάσματα από τη Βουλή. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον απόσπασμα, ακριβώς για τη συζήτηση που έγινε σήμερα, για την ακρίβεια, γιατί μόνο ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κουτσούμπας, πράγματι επικέντρωσε την ομιλία του στην ακρίβεια, την πρωτολογία του τουλάχιστον. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ήταν αυτό που ανέλυε τα αίτια της ακρίβειας σύμφωνα με τη δική μας ανάλυση και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσουμε ως προς τα αίτια. Αν και ο κύριος Πέτσας είπε ένα από αυτά, δεν τα είπε όλα όμως. Και εννοώ, η επεκτατική πολιτική των προηγούμενων χρόνων, η πολιτική του φθηνού δανεισμού, που ουσιαστικά μπούκωσε με χρήμα τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, δημιούργησε περισσότερο χρήμα από όσο μπορούσε να απορροφήσει ο κύκλος των εμπορευμάτων. Η πανάκριβη πράσινη μετάβαση, η οποία έδωσε χρήμα, έσπρωξε χρήμα. Συγγνώμη. Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Όχι, ακριβώς. Εκεί θέλω είναι να καταλήξω. Είναι ο πυρήνας της κοινής αγροτικής πολιτικής. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και η κοινή αγροτική πολιτική επίσης. Θέλω να καταλήξω λοιπόν στο ότι το πρόβλημα της ακρίβειας ακριβώς δεν είναι κατά πόσον απέχει από το μέσο όρο η χώρα μας. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι πολύ ψηλά ούτως ή άλλως. Η ακρίβεια πλήττει όλους τους λαούς της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Στη χώρα μας, επιπλέον, δεν θα μετρήσουμε πόσο πάνω ή πόσο κάτω είμαστε από το μέσο όρο. Το θέμα είναι όμως ότι είναι όντως οι μισθοί πάρα πολύ χαμηλοί. Και εκτός από τους πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς, θυμίζω ότι είμαστε κάτω και από τα επίπεδα του 2009. Και επιπλέον έχουν μια βαρύτατη φορολογία. Αυτό είπα πριν με το παράδειγμα. Υπήρχε πάντα υπήρχε απόσταση από τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η πραγματικότητα ευρωπαϊκούς μισθούς. Ναι. Ακόμη και στην περίοδο της ανάπτυξης. Τα αίτια λοιπόν της ακρίβειας, που είναι πολλά, δεν είναι ένα, είναι ο εξωστρεφής χαρακτήρας της οικονομίας. Αυτό γιατί όταν ανταγωνίζεσαι μια διεθνή αγορά και έχεις στραφεί προς εξαγωγές, για παράδειγμα, προφανώς η τιμολόγηση των προϊόντων θα ακολουθεί το εισόδημα των χωρών που είναι έχουν υψηλότερη αγοραστική δύναμη. Έχει να κάνει λοιπόν με τον πυρήνα λειτουργίας αυτού του συστήματος, αλλά και τις κεντρικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως έχουν χαραχθεί χρόνια τώρα και με τις οποίες δεν διαφωνεί κανένα από τα κόμματα στην Ελληνική Βουλή. Γιατί όλα τα κόμματα συμφωνούν με το Σύμφωνο Σταθερότητας, με τα πλεονάσματα. Τώρα, το αν θα. Ο καυγάς είναι, αν το πλεονάσμα πρέπει να είναι 4 δις ή 3 δις, για μας το ζήτημα είναι γιατί να έχουμε πλεονάσματα τη στιγμή που υπάρχουν ανάγκες ακάλυπτες. Γιατί ξέρετε, τα πλεονάσματα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της άγριας φορολογίας. Που θα συμφωνούμε όλοι ότι η έμεση φόρη είναι η πιο άδικη και το μεγαλύτερο μέρος των πλεονασμάτων προκύπτει από τους έμεσους φόρους. Είναι και από τη μείωση των δαπανών. Και οι δαπάνες αφορούν ανάγκες μας. Τα πλεονάσματα λοιπόν δεν είναι μόνο επειδή μας παίρνουν λεφτά από τη μία τσέπη μέσω φορολογίας. Μας παίρνουν λεφτά και πλεονάσματα από την άλλη. Πλεονάσματα όμως είναι τα μαξιλάρια μιας οικονομίας. Όχι, δεν επιστρέφουν στο λαό όμως αυτά τα μαξιλάρια. Ίσα-ίσα καλείται να πληρώσει ξανά για πράγματα που θα έπρεπε να καλύπτονται από τη φορολογία του. Όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η υγιεινή σε άθλια κατάσταση. Ούτε μέσα στην πανδημία στηρίχτηκε. Ήταν ήρωες οι γιατροί τότε. Και τώρα την αποτελειώνουν. Κύριε Πέτσα, για αυτά, να συνεχίσω ακριβώς το σκεπτικό. Πρέπει να πληρώνει όποιος μπορεί στον ιδιωτικό τομέα. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πού είναι ο πύχης? Όσο πιο ψηλά γίνεται. Και το λέω αυτό γιατί. Αυτή η σαφήνεια που έχετε όλοι. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Ακούστε. Για μας η κάλπη, κάθε εκλογή έχει πολιτικά. Βγάζουμε συμπεράσματα από κάθε εκλογική διαδικασία. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να. Το κριτήριο με το οποίο θα φτάσει μέχρι την κάλπη ο κόσμος. Και εμείς λέμε ότι την επομένη των εκλογών θα παραμένει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Και δεν κρίνεται η σταθερότητα της χώρας έτσι όπως το θέτει το δίλημα η Νέα Δημοκρατία. Δεν κρίνεται δηλαδή, μάλλον
η σταθερότητα για τη Νέα Δημοκρατία είναι το αν θα συνεχιστεί η ίδια πολιτική που εμείς τη θεωρούμε εξαιρετικά εχθρική και αντιλαϊκή. Άρα λοιπόν ο κόσμος πρέπει να πάει στην κάλπη με κριτήριο τις ανάγκες του, την εμπειρία του και να αποφασίσει ότι όντως ζούμε σε ένα σύστημα που δεν μπορούν να κερδίζουν όλοι και μόνο μέσα από τη σύγκρουση με τη σημερινή πολιτική μπορεί να βγει κερδισμένος και να αντλήσει, να θυμηθεί από τη δικιά του εμπειρία ότι ό,τι έχει κερδίσει το έχει κερδίσει με αγώνες και με διεκδίκηση. Γιατί θα συμφωνήσω εδώ με τους προλαλήσαντες ότι οι ευρωεκλογές αυτές είναι σημαντικές εκλογές. Γιατί πραγματικά θα χαραχθούν οι επόμενες κεντρικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συζητήσαμε καθόλου το θέμα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Όπως είναι, είναι και γι' αυτό πολύ σημαντικές. Τα νέα επερμνημόνια, το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, αν θέλετε. Η εμπειρία του κόσμου μέχρι τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ότι ο κόσμος εισπράττει τα προαπαιτούμενα και οι μεγάλοι όμιλοι εισπράττουν τα δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν, το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει τον ίδιο αντιλαϊκό χαρακτήρα και πρέπει να υπάρχει ένα δυνατό ΚΚ στην Ευρωβουλή που να αποκαλύπτει, να καταγγέλει, να είναι η φωνή του μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και γι' αυτό δεν δίνουμε ποσοστό.